Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο δελτίο μας την κυρία Ειρήνη Βρέτζου, είναι πρόεδρος του ΤΕΤΑΚ. Κυρία Βρέτζου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ομολογουμένως το ενδιαφέρον και κυρίως οι απορίες, για να γίνω πιο συγκεκριμένη γύρω από το θέμα αυτό, είναι πάρα πολλές. Και έχω μπροστά μου αρκετές ερωτήσεις από κόσμο που ενδιαφέρεται να μάθει, αν και βρισκόμαστε στην εκπνοή του χρόνου, σε ό,τι αφορά την προθεσμία πάντοτε. Λοιπόν, θέλω όμως να το ξεκινήσουμε με αφορμή τα ρεπορτάζ που προηγήθηκαν. Όλη αυτή η ταλαιπωρία γιατί? Είναι μόνο η νοοτροπία μας ότι είμαστε της τελευταίας στιγμής ή είναι και μια διαδικασία που απαιτεί έτσι και χρειάζεται, έχει κάποιες δυσκολίες εν πάση περιπτώσει. Τι από τα δύο ισχύει? Είναι και τα δύο. Σίγουρα δεν είναι μόνο το πρώτο. Η διαδικασία αυτή της κτηματογράφησης ξεκίνησε ούτως ή άλλως με πολλά θέματα, διότι ειδικά στην Κρήτη έχουμε πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Το είχαμε πει και κατά τη διάρκεια που γινόταν. Αρχικά ζητούσε το κτηματολόγιο κάποια στοιχεία τα οποία δεν μπορούσαν να δοθούν, ειδικά για την Κρήτη. Λόγω του ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χρησικτησία, τα δικαιώματα δηλαδή είναι χρησικτησία, έχουμε πολλές μικροϊδιοκτησίες και σε βάθος χρόνου είναι περιοχές που πραγματικά πολύ αδυνατούν ακόμα και να εντοπίσουν τα χωράφια που έχουν, διότι έχουν περάσει πάρα πολλές γενιές πίσω που δεν είχε γίνει. Οπότε υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια προβλήματα. Στην πορεία ανακαλύπταμε μέσα από τους συναδέλφους που έρχονται σε επαφή και που ασχολήθηκαν με τη χρηματογράφηση ότι πάρα πολλοί πολίτες διαπίστωναν στην πορεία προβλήματα. Δηλαδή, είχαν ας πούμε πληρώσει φόρο κληρονομιάς, χωρίς όμως να κάνουν αποδοχή. Ή υπήρχαν διαθήκες που επίσης δεν είχαν γίνει με αποδοχή. Υπήρχαν δηλαδή πάρα πολλά θέματα τα οποία για να λυθούν απαιτούν πάρα πολύ χρόνο. Μπορεί δηλαδή και κάθε περίπτωση να είναι μοναδική. Βέβαια. Ούτως ή άλλως δηλαδή έχουμε. Το ένα που είναι σίγουρα ότι πάμε τελευταία στιγμή, το έχουμε ως χαρακτηριστικό. Όμως υπήρχε συλλογή, υπήρχε ενδιαφέρον. Μάζευαν οι άνθρωποι τα στοιχεία για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν χρησικτησίες. Κάποια στιγμή μετά από πολύ καιρό είπε το χρηματολόγιο ότι εγώ δεν θέλω θωρημένο με το Ε9 πριν 20 χρόνια, ενώ για πολλούς μήνες είχαμε αυτό το πρόβλημα. Άρα ένα θέμα είναι αυτό. Ένα θέμα είναι και το οικονομικό. Ήταν αναδικαίωμα και παλιά δημοτική ενότητα που όπως υπάρχει η πληρωμή, είναι αρκετά χρήματα, διότι εδώ έχουμε πολλά εξαδιαιρέτου, οπότε κάθε οικογένεια έπρεπε να πληρώσει αρκετά χρήματα για να μπορέσει να κάνει τις δηλώσεις της. Σήμερα τώρα και τώρα που έχουμε αυτό το πρόβλημα, είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν πάρα πολλά δικαιώματα που δεν μπορούν να τα δηλώσουν. Εμείς η άποψή μας σαν τεχνικό επιμελητήριο είναι ότι θα έπρεπε να δοθεί παράταση μέχρι τέλος του χρόνου. Εκεί θα σας πήγαινα. Ναι, μέχρι το τέλος για να μπορέσουν να αυτή τη στιγμή πρακτικά δεν κάνουν δηλώσεις όλοι αυτοί οι άνθρωποι που περιμένουν. Προσπαθούν να πάρουν, δεν υποβάλλουν δηλαδή οι δηλώσεις, προσπαθούν να πάρουν πρωτοκόλου. Βεβαίωση ακριβώς εμπρόθεσμη δήλωσης. Επειδή ακούσαμε και ένα κύριο στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, είπε ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό διαδικτυακά. Ακριβώς. Εδώ δεν γίνεται. Ενώ στο Λασίθι, στο νομό Λαστίου, γίνεται αυτό. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή, εμείς, μάλιστα σήμερα είχα επικοινωνία με τον ανάδοχο εδώ. Θεωρώ ότι θα έπρεπε έστω και τώρα, έστω και αύριο και μεθαύριο, αυτές τις τελευταίες μέρες, με ένα απλό ηλεκτρονικό μήνυμα, με ένα απλό τρόπο διαδικτυακά, να αποσυμφορηθεί το γραφείο αυτό που υπάρχει και να μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου. Τώρα πια δεν κάνουν δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή, πρακτικά, οι αριθμοί πρωτοκόλλου έχουν φτάσει μέχρι και το Μάρτιο. Είναι δηλαδή μια σιωπηρή παράταση που όλοι πάνε απλώς για να μην πληρώσουν τα πρόστιματα μετά. Άρα, κάποιος που ενδεχομένως παρακολουθεί, αλλά δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με το θέμα. Και λέει, αύριο το πρωί θα σηκωθώ και θα πάω στο κτηματολόγιο. Έχει ουσία να το κάνει. Δεν έχει κανένα έγγραφο. Δεν έχει κανένα έγγραφο στα χέρια του, έτσι. Ναι, βέβαια. Μπορεί. Έχει, γιατί μπορεί να πάρει τη βεβαίωση εμπρόθεσμης κατάθεσης, να καταθέσει όμως για δικαιώματα που έχει. Δηλαδή, αν έχει 5 ακίνητα, πρέπει να το δηλώσει ότι έχω 5 ακίνητα. Και έτσι να μπορεί να καταθέσει μετά τη λήξη, αν θεωρήσουμε ότι δεν θα γίνει κάποια παράταση, δεν θα δοθεί κάποια παράταση, να μπορέσει να καταθέσει εμπρόθεσμα, άρα χωρίς να πληρώσει πρόστιμο. Από ό,τι είδα βέβαια, ο κύριος Μουμουλάκης και ο κύριος Φάμελος έχουν καταθέσει ερώτηση σχετικά, ζητώντας την παράταση της διαδικασίας, γιατί και η συμμετοχή μέχρι στιγμής κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οπότε αυτομάτως αυτό θα απασχολήσει ένα μεγάλο αριθμό πληθυσμού, γιατί την επόμενη μέρα έχουμε επιπτώσεις και σε ό,τι αφορά την τσέπη μας, χρηματικά πρόστιμα δηλαδή, αλλά και
δικαστικά μπλεξίματα. Στην περίπτωση τώρα που κάποιος δεν δηλώσει καθόλου το ακίνητό του, τι γίνεται? Υπάρχει πρόβλημα. Σε βάθος χρόνου πρέπει να το διεκδικήσει από το ελληνικό δημόσιο. Εάν λήξει, αυτή τη στιγμή γίνονται οι δηλώσεις. Μετά θα έχουμε ευτυχώς το στάδιο της προανάρτησης, όπου θα μπορεί ο κόσμος να διορθώσει τυχόν λάθη που είναι εύκολο να διορθωθούν και μπορεί να είναι από ένα όνομα, από κάποιο αφημί, από λάθη τυπικά δηλαδή, μέχρι και σχετικά λάθη ουσίας που δεν έχουν περαστεί, αλλά που είναι εύκολο να διορθωθούν. Στη συνέχεια τώρα μετά θα γίνονται πλέον μόνο δικαστικά και ενστάσεις. Εάν δεν έχει δηλωθεί και λήξει προθεσμία, τότε πλέον περιέχεται στο ελληνικό δημόσιο και για να το διεκδικήσεις είναι πρόβλημα. Εμείς καταρχήν θεωρούμε ότι ο κόσμος πρέπει να πάει έστω και τώρα. Ας μην φτάσουμε να δηλώσει, να πληρώσει πρόστιμο. Το πρόστιμο ξεκινάνε από 70 ευρώ και φτάνουν 250-300, δηλαδή μπορεί ας αυτά τα χρήματα. Ας έχει δηλαδή σε έναν μηχανικό ίδιο άνθρωπος αυτός, είναι θα έχει λύσει το πρόβλημα. Να δώσει αυτά τα χρήματα για να κατοχυρώσει με ένα σωστό τρόπο την περιουσία του. Κάποιος βέβαια που το έχει δηλώσει στο κτηματολόγιο σε παλαιότερο χρόνο δεν χρειάζεται να ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, γιατί το ακούσαμε και αυτό σαν απορία, γι' αυτό σας το θέτω. Σε περιοχές δεν έχει γίνει ξανά κτηματογράφηση. Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που αφορά συγκεκριμένες περιοχές. Εάν έχει δηλώσει το Ηράκλειο που υπάρχει λειτουργού κτηματολογικό γραφείο, προφανώς δεν χρειάζεται να ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, μετά τη λήξη της διαδικασίας θα ακολουθήσει διασταύρωση στοιχείων. Αν εντοπιστούν αποκλήσεις, μικρές, μεγάλες, τι γίνεται εκεί, σε αυτή την περίπτωση? Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πόσο ορθά θα φτιαχτεί ο φάκελος του κάθε πολίτη. Είναι δύο βασικά οι φάκελοι. Ο ένας είναι ο τεχνικός φάκελος που υπάρχει, τα τεχνικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με ένα τοπογραφικό, αν είναι εξαρτημένο, είναι πολύ πιο σημαντικό να έχει δηλαδή διαστάσεις. Και είναι και ο φάκελος ο νομικός, όπου αποδεικνύεται το δικαίωμα του καθενός. Όσο λοιπόν πιο ισχυροί είναι αυτοί οι φάκελοι, τόσο υπέρ του πολίτη είναι. Γιατί αυτό θα φτιαχτεί, φανταστείτε, ένα puzzle. Κάποια πράγματα σαφώς θα έρχεται το ένα δίπλα στο άλλο, πάνω στο άλλο, θα υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις, σίγουρα θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Άρα το χτηματολόγιο θα αποφασίσει ποιο θα είναι σε ποιον. Mm-hmm. Με τι στοιχεία, με τους δύο φακέλους που σας είπα, όσο πιο σωστά τεκμηριωμένο είναι ένα ακίνητο, τόσο ως προς το τεχνικό του κομμάτι, και γι' αυτό λέγαμε και προτείναμε στον κόσμο ας έχει συντεταγμένες, ας είναι σωστά τοποθετημένο, αλλά και όσο πιο νομικά κατοχυρωμένο είναι, δηλαδή έχει τους τίτλους του, τα συμβόλαιά του, άρα τόσο πιο πολύ έρχεται σε αυτόν το ακίνητο. Το άλλο χάνεται. Αφαίρετα κτίσματα. Δηλώνονται και αυτά? Καταρχήν τα κτίσματα είναι σε οικόπεδα. Έστω και αν, εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με αυτό, τεράστιο, ένα θέμα είναι να δούμε αν έχουν τακτοποιηθεί. Αυτό βοηθάει, αν κάποιοι τα έχουν τακτοποιήσει, ακόμα και αν δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αποπληρωμής, βοηθάει γιατί κάπως έχει ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Όπως και να έχει όμως, δηλώνεται το οικόπεδο μέσα στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο, ακόμα και αν αυτό είναι σε ένα ποσοστό, εκεί πρέπει να συμβουλευτεί το μηχανικό του, το δικηγόρο του, για να δει με ποιο τρόπο. Σαφώς δηλώνονται. Η γη δηλώνεται ανεξάρτητα από τα κτίσματα και το αν είναι νόμιμα ή όχι. Η γη πρέπει να δηλωθεί. Αυτό το νόημα έχει το χρηματολόγιο. Υπάρχει και μια περίπτωση η οποία συναντάται πιο συχνά στην ενδοχώρα. Κάναμε μια μικρή αναφορά νωρίτερα, αλλά από ό,τι είπαμε, η κάθε περίπτωση είναι μοναδική και καλό είναι να ψαχτεί ο καθένας μόνος του. Θα σας ρωτούσα λοιπόν τι γίνεται στις περιπτώσεις που οι περιουσίες έχουν περάσει από γενιά σε γενιά, από στόμα σε στόμα. Mm-hmm. Αυτό που λέμε. Ναι. Καταρχήν πρέπει να δούμε αν υπάρχουν στο Ε9. Είναι σημαντικό. Γιατί μπορεί όντως να περνάνε έτσι, αλλά κάποιες φορές, επειδή έβγαινε ότι μπορείτε να δηλώσετε χωρίς τίτλους, χωρίς συμβόλαια, έχουν δηλωθεί στο Ε9. Άρα αυτό πρέπει να δούμε αν ταυτίζεται το Ε9 με αυτά που θέλουμε εμείς να δηλώσουμε ή που μπορεί και να μην ταυτίζονται, αλλά τώρα να ανακαλύψαμε ότι έχουμε ένα ακίνητο. Το βασικό είναι να μπορούμε να το προσδιορίσουμε στο χώρο. Αυτό το καινούριο που φέρνει το χρηματολόγιο είναι ότι βασίζεται πια στη μονοσήμαντη επιλογή και θέση στο χώρο και στο δικαίωμα. Δηλαδή ότι είναι εδώ, με αυτές τις δεταγμένες και είναι σε μένα. Δεν βασίζεται στο πόσα ακίνητα έχω εγώ, όπως ήταν παλιά το υποθηκό φυλάκι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μπορούμε να πούμε ότι ναι, είναι αυτό. Και να μπορούμε να το βρούμε με έναν τρόπο και βέβαια μετά να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε το ότι είναι δικό μας. Αν βρισκόμαστε στη διαδικασία πώλησης του συγκεκριμένου ακινήτου που πρέπει να δηλωθεί,
θα το δηλώσει, αν δεν έχει προλάβει να ολοκληρωθεί η πώληση, θα το δηλώσει αυτός που το έχει τώρα. Και αυτό θα γίνει αλλαγή μετά. Δηλώνεται, αν αυτό ισχύει και όταν δεν έχουμε κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Θα το δηλώσει αυτός που το έχει. Αν δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε, και είναι ζωή βέβαια, είναι πιο εύκολο, αυτός που το κατέχει τη στιγμή που το δηλώνουμε, αυτός θα το δηλώσει. Τώρα, και στην πορεία το αλλάζουμε. Κάποιος που έχει πολλά χωράφια, αλλά λέει ότι δεν μπορεί, δεν έχει τα χρήματα, δεν δύναται να πληρώσει για τοπογραφικά. Mm-hmm. Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε, το χρηματολόγιο δέχεται πολλούς τρόπους. Μπορεί, δεν είναι απαραίτητο να έχεις, ας πούμε, ένα τοπογραφικό εξαρτημένο. Αυτό έγκυται στον καθένα ξεχωριστά. Εάν ο καθένας πρέπει να εκτιμήσει αυτά που έχει και αν γι' αυτόν είτε έχουν οικονομική αξία, είτε έχουν συστηματική αξία. Θεωρήσει λοιπόν ότι το θέλει να το έχει αυτό το ακίνητο σε εκείνη τη θέση που το έχει και όχι να βρεθεί λίγο πιο δίπλα, λίγο πιο εδώ, λίγο παραπέρα, αλλά σε εκείνη τη θέση, τότε πρέπει να κάνει, είναι ο πιο σωστός τρόπος να κάνει ένα εξαρτημένο τοπογραφικό ή και συντεταγμένες δίνουν οι συνάδελφοι και στην πορεία να κάνει το τοπογραφικό. Αυτό είναι. Ναι, εάν τώρα επιλέξει ότι δεν με πειράζει, δεν ξέρω και ακριβώς πού είναι, τότε βεβαίως θα το δηλώσει, απλά να πάρει απόφαση από πριν, αυτό είναι το σημαντικό, ότι αυτό το διεκδικώ και το θέλω και το δηλώνω σωστά και αυτό εάν τυχόν δεν μου μείνει, δω ότι τελικά δεν είναι και δικό μου, δεν θα μπω σε διαδικασία ένστασης. Διότι αν μπει σε διαδικασία ένστασης, θα πληρώσει πολύ περισσότερα ευρώ, αρκετά ευρώ, χιλιάδες ευρώ, για να μπορέσει να το διεκδικήσει, οπότε δεν αξίζει τον κόπο. Άρα πρέπει να πάρει ο καθένας μας την απόφαση. Τι αξίζει γι' αυτό και τι όχι. Και ανάλογα θα βρει τους τρόπους να το δηλώσει. Στην περίπτωση που ένα ακίνητο έχει απαλωτριωθεί, αλλά δεν έχουν τελειώσει οι σχετικές διαδικασίες. Αν έχει, εξαρτάται αν έχει καταρχήν απαλωτριωθεί εν μέρη ή στο σύνολό του. Αν είναι εν μέρη, θα το δηλώσουμε. Και αν δεν έχει τελεσιδικήσει η απαλωτρίωση, θα το πούμε αυτό. Mm-hmm. Θα γράψουμε δηλαδή και τα σύνορά του και θα πούμε ότι είναι σε αυτή τη διαδικασία. Εάν είναι ολόκληρο απαλωτριωμένο και έχει τελεσιδικήσει απαλωτρίωση, θεωρητικά δεν είναι δικό μας. Αν δεν έχει τελεσιδικήσει, μπορούμε να το δηλώσουμε και αυτό θα φανεί αργότερα υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Κανονικά, αυτά, δηλαδή τα ακίνητα που έχουν απαλωτριωθεί και που έχουν τελεσιδικήσει, οφείλει να τα δηλώσει το ελληνικό δημόσιο. Όπως δηλώνει και τους δρόμους, όπως δηλώνει και κάποιες παραλίες. Αυτά είναι πλέον στην ιδιοκτησία του δημοσίου και δηλώνονται. Αυτά που είναι εν μέρη ή δεν έχουν τελεσιδικήσει, τότε τα δηλώνουμε. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα κάτι το οποίο με ρώτησαν εμένα κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι. Mm-hmm. Αν πάνε με τα δικαιολογητικά στο γραφείο κτηματογράφησης, υπάρχει περίπτωση να τους βοηθήσει κάποιος και να συμπληρώσουν την αίτηση, τη δήλωση? Βέβαια, αρκεί να μπορούν να προσδιορίσουν και ηλεκτρονικά, να βρουν δηλαδή στο χάρτη πού είναι το ακίνητό τους. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να πάει και υπάρχουν εκεί και μηχανικοί και δικηγόροι οι οποίοι βοηθάνε. Αλλά πρέπει να πάρουν τα σωστά δικαιολογητικά, αν πάνε μόνοι τους και αρκεί να έχουν με μια βοήθεια, να έχουν μια στοιχειώδη εικόνα στο χώρο για να μπορεί να προσδιοριστεί. Αν δεν έχουν βέβαια εξαρτημένα τοπογραφικά, γιατί αν έχουν, ούτε αυτό χρειάζεται. Θα μπορούν εύκολα να το βρούνε. Υπάρχει βοήθεια στα χρηματολογικά γραφεία. Βέβαια, αυτές τις μέρες τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν ενδείκνεται. Αλλά εντάξει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να μην αγνοήσει κανείς μας τη διαδικασία αυτή. Έστω και την τελευταία στιγμή μας είπατε ότι υπάρχει χρόνος, μπορεί κάποιος να πάει, έστω και αύριο, έστω και αν δεν έχει κανένα δικαιολογητικό, κανένα χαρτί στα χέρια του, τουλάχιστον να κάνει το πρώτο βήμα για να μην βρεθεί προδυσάρεστον εκπληξιών αργότερα. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να δώσετε έμφαση σε κάτι συγκεκριμένο ή αν παραλείψαμε να πούμε κάτι που θεωρείτε ότι πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος. Θεωρώ ότι πλέον φτάσαμε στο αυτή τη στιγμή που είμαστε έστω και στο 50% ότι θεωρούμε ότι λογικά θα γίνει το χρηματολόγιο. Ας το πιστέψουμε, ας το προσπαθήσουμε. Είναι υπέρ της χώρας αυτό. Έπρεπε να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Θα βοηθήσει, θα το δούμε. Μπορεί τώρα να φαίνεται βουνό, αλλά το να ξεκαθαριστούν οι διοκτησίες θα βοηθήσει πάρα πολύ στο μέλλον. Καλό είναι να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό. Ο καθένας ας πάει, ακόμα και με λυπή στοιχεία, ας κάνει μια προσπάθεια να δηλώσει αυτά που έχει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και που ήσασταν απόψε κοντά μας. Νομίζω ότι δώσατε απαντήσεις σε αρκετές απορίες και σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.